Οκταήμερη απεργία κήρυξαν οι σχεδόν 2.000 εργαζόμενοι του λιμανιού του Felixstowe στη Μεγάλη Βρετανία. Κύριο αίτημά τους είναι η αύξηση των μισθών τους, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός ξεπέρασε το 10% και ταλανίζει για τα καλά την οικονομία και τις ζωές των πολιτών στη χώρα. Πρόκειται για την πρώτη απεργία στο λιμάνι έπειτα από 30 χρόνια. Δεν έχει να κάνει με μια εθνική στρατηγική ή κάτι αντίστοιχο. Είναι κάτι που συμβαίνει εδώ, σε τοπικό επίπεδο, και αντανακλά αυτό που συμβαίνει αλλού. Γιατί οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα νομίζω αισθάνονται το ίδιο. Φαίνεται πως υπάρχει συντονισμός, γιατί οι άνθρωποι παντού καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Φτάνει πια. Δεν πρόκειται να το αντέξουμε άλλο. Στο λιμάνι διακινούνται κάθε χρόνο περίπου 4 εκατομμύρια κοντέινερ με εμπορεύματα από 2.000 πλοία. Ουσιαστικά, σχεδόν το 50% των ναυτιλιακών εμπορευμάτων της χώρας περνάει από εκεί. Συμφωνούμε ότι αξίζουν μια δίκαιη αμοιβή για μια δίκαιη μέρα εργασίας και νομίζω αυτό τους παρέχουμε. Το εμπορικό λιμάνι του Felixstowe είναι το μεγαλύτερο στη Μεγάλη Βρετανία. Οι υπεύθυνοι του λιμανιού πιστεύουν ότι εν λόγω απεργία θα πλήξει σοβαρά τις αλυσίδες εφοδιασμού και αρνούνται ότι πρόκειται για μια συντονισμένη ενέργεια.